ακόμα και στα θέματα τα οποία τα κόμματα συνηθίζουν να χρησιμοποιούν υπεραπλουστευμένες πολιτικές, όπως είναι το θέμα της μετανάστευσης. Έχουμε τη Χρυσή Αυγή που λέει να τους διώξουμε όλους. Έχουμε τα κόμματα τα άλλα που δεν συγκροτούν μια ολοκληρωμένη και ορθολογική μεταναστευτική πολιτική. Στην Ευρώπη διεκδικούμε οι πράσινοι λύσεις στο πρόβλημα. Γι' αυτό να ξέρουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες τώρα να έχουμε στα σύνορα κέντρα υποδοχής, στα οποία θα υπάρχουν άνθρωποι και από άλλες χώρες, για να υπάρχει καλύτερη κατανομή ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα ευρωπαϊκά, αν έχουμε βέβαια σχέδια, για προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Γιατί, ας μην ξεχνάμε ότι χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Βρετανία, το Βέλγιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, μεγαλουργούν, γιατί κατάφεραν να κάνουν το μεταναστευτικό να λειτουργεί προς όφελος των κοινωνιών τους. Σήμερα είμαι περήφανοι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Βρετανοί, που έχουν ανθρώπους και στο πολιτικό σκηνικό, και στην διοίκηση, και στην οικονομία, που προέρχονται από άλλες χώρες. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε Έλληνα υπουργό πράσινο στην κυβέρνηση των Βρυξελών. Είναι παιδί μεταναστών. Έχουμε αντιδήμαρχο στη Βιέννη, Ελληνίδα, πράσινη, που έχει πολιτική για τις συγκοινωνίες. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που έχουν αναδειχτεί σε αυτή την κοινωνία την ευρωπαϊκή. Όμως χρειαζόμαστε πολιτική ένταξης. Χρειαζόμαστε πόρους να πηγαίνουν για την κοινωνική ένταξη. Μέσα στη μετανάστευση υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό που μπορεί να βοηθήσει την οικονομία μας, την κοινωνική συνοχή, τον πολιτισμό. Ας μην αφήνουμε να είμαστε συνυπεύθυνοι, γιατί οι κυβερνήσεις αυτό θέλουν, να είμαστε συνυπεύθυνοι για τα χιλιάδες θύματα στη Μεσόγειο. 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από τη μιζέρια, από την πείνα στη χώρα τους. Αυτό είναι το κλίμα τους. Το έχουμε ζήσει ως Έλληνες στο παρελθόν. Ήρθαμε μετανάστες από τα παράλια της Ασίας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Φύγαμε μετανάστες στην Αμερική και σε διάφορες χώρες. Και τώρα φεύγουν τα παιδιά μας. Θέλουμε λοιπόν μια συγκροτημένη πολιτική για τη μετανάστευση, που έχει ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει κοινωνική ένταξη και αξιοποιεί τις δυνατότητες, δεξιότητες των μεταναστών για να ζούμε όλοι καλύτερα. Ο Καντήρ Ριζκάρ είναι ένας άνθρωπος από τους λίγους, νομίζω, που κατάφερε και πήρε τη δυνατότητα του ασύλου. Ενώ αν είχε επιστρέψει πίσω, μπορεί να χάσει τη ζωή του στο Ιράκ. Έφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας. Από τους λίγους ανθρώπους που ξέρουμε ότι εδώ πέρα συμμετέχει, συμβάλλει στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να μην ακούμε αυτούς που βγάζουν το μαχαίρι. Να μην ακούμε αυτούς που θέλουν να χύσουν αίμα. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης έτσι. Οι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι, προσπαθούν να ξεφύγουν από τα τουφέκια που τους κυνηγούν, από τα χημικά που τους ρίχνουν. Αυτοί είναι απελπισμένοι και θα πατήσουν και σε νάρκες για να φτάσουν κάπου αλλού, να βρουν τους συγγενείς τους. Θέλουμε λοιπόν μια σοβαρή, συγκροτημένη, κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Μια πολιτική ασύλου για αυτούς που έχουν δυνατότητα και πρέπει να πάρουν άσυλο. Αλλά θέλουμε και μια πολιτική ένταξη των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή. Και ξέραμε ως κοινωνία στην αρχαιότητα, γιατί είχαμε Θεό που μιλούσε για τη φιλοξενία, που θεωρούσε τον άλλον ιερό πρόσωπο. Γιατί τα έχουμε ξεχάσει? Έχουμε μια χώρα που λέει ότι έχει τη θρησκεία της αγάπης. Έλεγε αλληλεγγύη στον άλλο, αγάπη στον άλλο. Δεν έλεγε μόνο αυτόν που έχει το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έλεγε μόνο αυτόν που έχει το ίδιο αίμα με εμάς. Καντήρ Ριζκάρ, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ πριν χρόνια που έχω έρθει σε αυτή τη χώρα και ζήτησε άσυλο και ευτυχώς βρήκα την προστασία, ζω σε αυτή τη κοινωνία. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Δεν είμαι μοναδικός, υπάρχουν και πάρα πολλά άνθρωποι σαν εμένα που ζουν σε αυτή τη χώρα, μεγαλούν τα παιδιά τους και ζουν σε αυτή τη κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε εμείς σε αυτή τη κοινωνία, μας προβλημάτισε τι περνάει αυτή τη κοινωνία, από τα καλά τους και από τα κακά τους και από τα προβληματισμού. Και προσπαθούσαμε και εμείς, σαν ένα μέρος αυτής της κοινωνίας, να έχουμε ρόλο, να συμμετάσχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας και όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να λύσουμε. Γι' αυτό προσπαθούσαμε και είχαμε και κάποια δραστηριότητα και με τους άλλους
μέσα στις κοινότητες και με τη συνεργασία με κάποιο οργάνωση. Ευτυχώς κάποιοι από εμάς που είναι πάρα πολύ λίγοι καταφέρνανε. Αλλά και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ειδικά τα παιδιά δεύτερη γένειας, που είναι Έλληνες, δεν είναι τίποτα άλλο. Και πρέπει να αυτοί να έχουν λόγο να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινωνία. Και πιστέψαμε και εμείς που με την πράσινη αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, ότι πραγματικά πιστεύει σε αυτό. Και για αυτό το λόγο εγώ βρίσκομαι εδώ, τώρα εδώ. Και αυτή είναι πάρα πολύ θετικό μήνυμα για δεύτερη γενιά και νεολαία, ότι πραγματικά υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χιλιάδες παιδιά, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει από πολύ μικρά στην Ελλάδα, είναι 20-30 χρονών και δεν έχουν δικαιώματα. Είναι τραγικό. Άνθρωποι μιλάνε πολύ καλύτερα τα ελληνικά, άνθρωποι που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά, και όμως δεν μπορούν να είναι Έλληνες, δεν έχουν την ηθαγένεια. Είναι ένας αποκλεισμός τρομερός.